να εκτεθούμε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και θέλει προσεκτικά. Η εγχώρια κατανάλωση σας καλύπτει τουλάχιστον στα βασικά. Εντάξει, η εγχώρια κατανάλωση μας καλύπτει στο πιο, ας πούμε, στο μεγάλο ποσοστό. Με το οικονομικό το κρασί, εντάξει, ο κόσμος συνεχίζει. Πίνει παρόλο που με την κρίση που λέμε. Συγγνώμη, αλλά και αυτό το κρασί είναι το, η κυδονίτσα, όχι, το μαυρούδι. Το, μαυρούδι, ναι. Το οποίο είναι το κάτι άλλο, δεν το συζητάμε, εγώ δεν το αλλάζω με τίποτα. Α, το μαυρούδι είναι φτηνό συγκριτικά. Εντάξει, σε σχέση πάντως με, ναι, φτηνό. Σαν μέσο όρο, ας πούμε, των κρασιών που υπάρχουν. Ούτε να δώσει κανείς 6 και 7 ευρώ για να πει ένα μπουκάλι κρασί καλό. Άμα σκεφτούμε, ναι, ότι συντηρείται μέσα σε γυάλινο μπουκάλι, με φελό, σκουρόχρωμο μπουκάλι, να μην παίρνει, γιατί να μην είναι εκτεθειμένο στο φως, το ότι συντηρείται σε κελάρια, σε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και εμείς όλη αυτή την επένδυση που κάναμε τελευταία είναι για να μπορεί να γίνει, και γι' αυτό και λογικά πρέπει να είναι αλίμονο. Άμα δεν ήταν αναβαθμισμένο το κρασί, κάτι θα πήγαινε στραβά, βέβαια. Γιατί τώρα πλέον συντηρείται το κρασί σε καλές συνθήκες. Η διαδικασία όλη της παραγωγής γίνεται πάρα πολύ καλά, με σωστό τρόπο. Συντηρείται σωστά, εμφιαλώνεται σωστά. Οπότε από εκεί και έπειτα πια. Εντάξει, όχι ότι σε σχέση με το οικονομικό το κρασί είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι ανάλογα και με την ώρα της κάθε περίπτωσης που δοκιμάζουμε ένα κρασί, έχει και το εμφιαλωμένο στο γυάλινο μπουκάλι, έχει τη θέση του και πρέπει να το προτιμεί ο καταναλωτής, ανάλογα βέβαια με την ώρα και ανάλογα και με την οικονομική κατάσταση. Αλίμονο, δεν είπαμε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να πίνει κρασί από γυάλινο μπουκάλι, το λέω αυτό γυάλινο μπουκάλι, όλα εμφιαλωμένα είναι. Πρέπει όμως. Πρέπει σιγά σιγά να... Πρέπει, γιατί είναι και πιο υγιεινό. Είναι και πιο υγιεινό. Σε σχέση με το, πλαστικό. Με το πλαστικό, όχι, πιο υγιεινό, για να λέμε την αλήθεια, γιατί και το πλαστικό το μπουκάλι είναι υλικό το οποίο είναι πιστοποιημένο για να δέχεται τρόφιμα. Ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι είναι πιο υγιεινό, απλά δεν μπορεί να συντηρηθεί το ίδιο καλά. Δεν είναι το πλαστικό το μπουκάλι, έχει τη βίδα, την πλαστική. Σωστό. Με την οποία αν κρατήσεις το κρασί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, καλά, θα περιμένεις να έχει την ίδια ποιότητα όπως έχει το γυάλινο μπουκάλι, στο οποίο και μετά από ένα και μετά από δύο χρόνια, ειδικά το κόκκινο το κρασί το οποίο παλαιώνει, περιμένεις όχι να είναι το ίδιο, να είναι και καλύτερο. Και το λευκό και για το ροζέ το κρασί θεωρούμε ότι όπως το βάζουμε μέσα στο μπουκάλι, έτσι βγαίνει για ένα χρονικό διάστημα. Πες μου σε παρακαλώ, το μαυρούδι ας το πούμε. Να ξεκινήσουμε με το μαυρούδι. Το μαυρούδι παλαιώνει μέσα στο μπουκάλι. Παλαιώνει. Για να παλαιώσει τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, γενικά τα κόκκινα κρασιά παλαιώνουν, ναι. Αλλά ειδικά κάποιες ποικιλίες που θεωρώ ότι και το μαυρούδι είναι μία από αυτές τις ποικιλίες, επειδή είναι τανικό όπως λέμε έτσι, στην οινολογία. Έχει δηλαδή στη φύλλα αρκετή, ναι, στην αρχή. Ακριβώς. Οπότε βάζοντας το μέσα στο βαρέλι και μέσα στο μπουκάλι στη συνέχεια και μένει μέσα στο μπουκάλι, αρχίζει και μαλακώνει. Ούτως ώστε μετά από 2, 3, 4 έως 5 χρόνια θεωρώ εγώ ότι το κρασί αυτό μπορεί να καταναλωθεί και μάλιστα να βελτιώνεται. Εντάξει, είναι πολλές φορές ακούμε ότι γράφουν κρασιά που είναι λέει 50 και 100 χρονών και αυτό πολλές φορές είναι μια υπερβολή. Υπερβολή. Γιατί καταγήξη... και ένας φελός δεν μπορεί να κρατήσει. Πόσο 10 χρόνια δεν τους δίνουμε παραπάνω. Εγώ είχα πάρει, θυμάμαι, είχα μια συλλογή από κρασιά τέτοια, ευρωπαϊκά κρασιά, κόκκινα κατά βάση. Και μετά από κάποια χρόνια, 10-15 χρόνια, 20 τέλος πάντων, αρχίσανε και τρέχανε από μπροστά. Καλό είναι ένα κρασί μέχρι εκεί τα 6, 7, 8 χρόνια, γιατί να μην το ευχαριστηθούμε κιόλας, γιατί να το κρατάμε. Αποκτά βέβαια άλλη αξία, παίρνει συλλεκτική αξία. Συλλεκτική αξία, ναι. Για να παλαιώσει λοιπόν τώρα το κρασί, μετά την υνοποίησή του και το κόκκινο το κρασί, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι, γιατί πολλοί λένε ας πούμε ότι έχει μπογιά μέσα, πώς βγαίνει το κόκκινο κρασί. Δεν συμβαίνει τίποτα διαφορετικό. Απλά σπάζοντάς το, όπως το περνάμε από το σπαστήρα που ξέρει ο κόσμος, παλιά το σπαστήρα. Η παλιά που ήταν που το πατάγανε με τα πόδια. Ναι. Πριν ας πούμε πάει στο πιεστήριο, ναι, η παλιά που το πατάγανε με τα πόδια, μένει ο σταφυλοπολτός, ο σπασμένος, η ράγα του σταφυλιού, η σπασμένη, μένει για κάποιο διάστημα μέσα σε μια δεξαμενή, μαζί ο σταφυλοπολτός με το μούστο και με κάποιες αναδεύσεις που γίνονται είτε με σύγχρονο τρόπο είτε σε με πιο χειρονακτικό τρόπο, αν θέλει κάποιος να βγάλει κόκκινο κρασί. Σωστά. Στο σπίτι του, σε μια ανοιχτή λεκάνη, ανακατεύοντας. Βγαίνουν οι χρωστικές από τη φλούδα του σταφυλιού, οι ερυθρές χρωστικές, οι ανθοκιάνες, ναι, ναι,
οποίες χρωματίζουν το κρασί και έτσι ανάλογα με την ποιότητα του σταφυλιού, με την ποικιλία του, με τους βαθμούς που έχει των ζαχάρων, είναι ένα σύνδετο πράγμα, όσο πιο ψηλά μετά είναι, έτσι, με τις μέρες που θέλουμε να το αφήσουμε, μπορούμε έτσι να πάρουμε έντονα κόκκινο χρώμα ή λιγότερο κόκκινο χρώμα. Και το ροζέ το κρασί που βγάζουμε μπορεί να γίνεται από ανάμιξη λευκών και ερυθρών σταφυλιών και να βγουν μαζί κατευθείαν, δηλαδή. Με συνταγή πλέον. Ναι, ή με κόκκινα σταφύλια που να μείνει για λιγότερο χρονικό διάστημα, για μερικές ώρες. Ο σταφυλοπολτός. Και μετά γίνεται ο διαχωρισμός πλέον, πηγαίνει στο πιεστήριο, πιέζεται και έτσι έχουμε το κόκκινο και το ροζέ το κρασί. Δεν πρέπει να νομίζει ο κόσμος δηλαδή ότι είναι με χημικό τρόπο. Σωστά. Είναι με φυσικό τρόπο, ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, βέβαια. Τι πιστεύεις ότι στα θέματα της υγιεινής προσφέρει το κρασί κάτι? Λένε, ας πούμε, έχω ακούσει που λένε κάθε μέρα να πίνεις ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Κάνει καλό στο κυκλοφοριακό, κάνει καλό στα εγκεφαλικά θέματα κλπ. Τι νομίζεις? Εγώ έτσι μπορώ να πω γενικά ότι το κρασί όταν πίνεται με μέτρο και όπως λένε και οι έρευνες και γνωρίζω και εγώ, πάντοτε κάνει καλό και το κόκκινο αλλά και το λευκό το κρασί, γιατί ανάλογα σε κάποιες καρδιακές παθήσεις μπορεί να βοηθάει περισσότερο το κόκκινο το κρασί, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και το λευκό το κρασί βοηθάει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι όταν πίνεται με μέτρο πάντα βοηθάει το κρασί. Εδώ θα μπορούμε να πούμε βέβαια και στο θέμα της βιολογικής καλλιέργειας, όπου παράγονται προϊόντα χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ότι εκεί πλέον έχουμε μια αναβάθμιση, μια ποιοτική αναβάθμιση. Εσείς έχετε βιολογική καλλιέργεια, από ό,τι ξέρω. Είμαστε από τους πρώτους. Από τους πρώτους. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση ένα τσαμπί, ας το πούμε, στα φύλλα, όταν το κόβετε με το ψαλίδι για να το συλλέξετε για να πάει για το πιεστήριο, υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιες ρόγες ξηραμένες, σαπισμένες για τον ΑΒ λόγο. Λόγω του γεγονότος ότι δεν χρησιμοποιούνται, ναι, χημικά. Σωστά, και σωστά. Να σας πω ότι έχω παρατηρήσει εγώ. Τα ξεδιαλέγετε αυτά και τα βγάζετε? Θα σας λύσω την απορία, ναι, με το εξής. Ότι τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε τη βιολογική καλλιέργεια είχαμε κάποια σοβαρότερα προβλήματα. Όσο άρχισε να περνάει ο καιρός, τα προβλήματα αυτά άρχισαν να μειώνονται και ο λόγος τον οποίο εγώ βρίσκω και μετά από με γεωφόνους που μιλάμε είναι ότι έχει προσαρμοστεί το φυτό. Το φυτό πλέον αρχίζει και προσαρμόζεται μετά από το δεύτερο, τρίτο χρόνο που αρχίζουμε να μειώνουμε τη χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων κυρίως, για και μιλάμε για αυτό το πράγμα. Και έτσι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δεν παρατηρούμε σημαντικά και μπορώ να σας πω ότι δεν παρατηρούμε καθόλου προβλήματα σύψης ή, ναι, ξύρανση. Τώρα να ξεραθούν μερικές ρόγες δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, η σάπια ρόγα είναι αυτό. Κι όμως, παρ' όλα αυτά τις διαλέγετε. Βέβαια, αν χρειαστεί γίνεται διαλογή. Με το χέρι πλέον εκεί. Με το χέρι πλέον εκεί. Εντάξει, δεν, ναι, υπάρχει και τρόπος μηχανικός. Αλλά το χέρι είναι πιο σίγουρο. Εντάξει, στην Αυστραλία, στη Χιλία και σε αυτές τις χώρες οι οποίες γίνονται όλα με μηχανικά. Και αυτό και φτάνουν σε σημείο να έχουν και τα κρασιά σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάτι που εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι και στη φετινή τη χρονιά, που ήταν μια δύσκολη χρονιά, ναι, με πολλές βροχές, δεν υπήρχαν σαπίλες. Σημαντικές σαπίλες δεν υπήρχαν. Μπορεί τα σταφύλια που τριγίσαμε μετά από τις πολλές βροχές να είχαμε έλλειψη πλέον στα αρώματα και στην πυκνότητα του μούστου, γιατί όταν ο μούστος αραιώνεται με νερό, βέβαια, χάνει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σωστά, του. Σωστά. Τέτοια προβλήματα υπήρχαν. Προβλήματα όμως υγιεινής, όχι, σημαντικά δεν υπήρχαν, λέω τώρα, σε αμπελώνες που είναι προσαρμοσμένοι στη βιολογική καλλιέργεια. Γιατί ήταν αμπελώνα όταν, ας πούμε, τον πλακώσεις και την άλλη χρονιά δεν τον πεις τίποτα, εννοείται ότι θα σε αμπελώνα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θυμάμαι από προηγούμενες συναντήσεις μας εδώ σε επίπεδο τηλεοπτικό, είχες πει ότι καλό είναι το κρασί να είναι κολονάτο, το ποτήρι που θα το πιούμε να είναι κολονάτο. Να βάλουμε γιατί να μην είναι άδειο. Στο δικό σας. Το ήπια. Εδώ είναι το μπουκαλάκι. Το ήπια. Θα μας φέρουν. Ρε Νικό, κάτσε, θα μας φέρουν. Φέρε μας λίγο κρασί. Να, εκεί είναι άδειο. Κύριε, το είναι το ποτήρι. Βέβαια. Γιατί εγώ συνήθως όταν βλέπω ποτήρι άδειο πάντα το βάζω. Μέχρι που πίνει ο άλλος. Έλα, μπράβο, ναι. Μπράβο, ρε Νικό. Έτσι, μπράβο. Και όπως βλέπεις το τέτοιο το... Όπα.